Λοιπόν, η ώρα είναι 7, λίγα λεπτάκια πριν τις 7 ακριβώς. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα συζητήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, έχοντας πλέον περάσει οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Τα μετεκλογικά ουσιαστικά θα συζητήσουμε, αλλά και πολύ περισσότερο ότι είναι εκείνο που περιμένει και τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης για την επόμενη πενταετία. Πολλές είναι οι προκλήσεις. Μια νέα δημοτική λοιπόν αρχή από 1η-1η του 2024 και υπήρξαν πρόσωπα τα οποία διεκδίκησαν την ψήφο μας στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες δεν είναι και μακριά. Ένα από αυτά είναι και η επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, και την ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, κυρία Καναβάκη, γιατί πάντα η συζήτηση αυτοδιοικητική και μας αρέσει, και εμένα και του Μπάμπη, αλλά και νομίζω ότι είναι και το πεδίο της καθημερινότητας, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας. Πώς σας βρίσκουν έτσι λίγες ημέρες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κάνοντας πλέον και τη δική σας την αποτίμηση των εκλογών αυτών, σκέψεις, συναισθήματα, όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη προσπάθεια για τη διεκδίκηση του Δήμου? Προφανώς, μία προσπάθεια για να διεκδικήσεις το Δήμο με μία ομάδα και πόσο μάλλον ως επικεφαλής της, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο. Και όταν αυτό ολοκληρώνεται και τελειώνει, σίγουρα περνάς σε ένα άλλο στάδιο. Περνάς σε ένα στάδιο που συνειδητοποιείς και σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Κάνεις έναν απολογισμό, κάνεις μία έτσι αποτύπωση, αν θέλετε, όλων των πραγμάτων, και στην παρούσα τουλάχιστον φάση βρισκόμαστε σε αναμονή του Γενάρη του 2024, που θα έχουμε πια την αφετηρία της νέας θητείας, την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής και δημοτικής περίοδου για το Ηράκλειο. Και θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η έναρξη αυτή και η πορεία αυτής της νέας θητείας, με τη σύνθεση πλέον αυτή που προέκυψε από τις πρόσφατες, με τη σύνθεση που έχει προκύψει από τις πρόσφατες εκλογές που συμμετείχαμε και εμείς και όλοι. Σας αφήνει κάποια πικρία αυτή η αυτοδιοικητική κάλπη? Και το ρωτώ αυτό, κυρία Καναβάκη, με δεδομένο ότι όλοι όσοι διεκδικείτε τους δημαρχιακούς θόκους και κάνοντας τον απολογισμό, όταν δεν έχουν βγει τα κουκιά έτσι όπως θα θέλατε, εσείς διεκδικούσατε άλλωστε το τιμόνι του Δήμου, σκέφτονται ποιοι τελικά στάθηκαν δίπλα και ποιοι όχι? Πιστεύετε ότι υπήρξαν πρόσωπα που έπρεπε να σταθούν δίπλα σας και δεν το έκαναν τελικά? Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν διεκδικείς κάτι, προφανώς διεκδικείς τον καλύτερο δυνατό στόχο. Διεκδικείς την εκλογή. Ναι. Διεκδικείς την νίκη. Διεκδικείς στη συγκεκριμένη περίπτωση την Δημαρχία, τη Δημοτική Αρχή. Αυτό όμως είναι πάντα στο πρόγραμμα ότι μπορεί να μην επιτευχθεί. Επομένως, πικρία στην δική μας τουλάχιστον περίπτωση, εμένα δεν μου έχει αφήσει, διότι ήταν μία συνειδητή επιλογή, η οποία έγινε όχι απλά, όχι εύκολα, έγινε με πολύ συναίσθημα, έγινε με έναν πολύ καθαρό και έντιμο αγώνα, και οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα, κρατάω και κρατάμε και ως συνδυασμός όλο αυτό που ζήσαμε, όλο αυτό που δώσαμε και όλο αυτό που προσπαθήσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή κυρία Σφακιανάκη και κύριε Σαββίδη, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εκλογές, και συνήθως τις εκλογές, σε όποια θέση και αν είσαι, είτε επικεφαλής μιας παράταξης, είτε ως δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος κτλ., έχω υπάρξει από όλα, οι εκλογές είναι πάντα κάτι, είναι ένα σχολείο, αν θέλετε. Και είναι και μία δοκιμασία. Από εκεί προκύπτουν πολλά συμπεράσματα. Από εκεί προκύπτουν πολλές σχέσεις. Άλλες προς το καλό ή άλλες προς το μη καλό. Ναι. Πάντοτε λοιπόν στις εκλογές, σε όλους τους υποψηφίους, αυτό είναι κάτι άρα που και σχέσεις που συμβαίνει. Που μπορεί να έχουν χαλάσει λίγο λόγω εκλογών. Ακούστε, δεν νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να χαλάσω σχέσεις για τέτοια ζητήματα. Ο καθένας είναι εδώ, καταθέτει την πρότασή του, δίνει το στίγμα του, παρουσιάζει τον εαυτό του, την προσπάθειά του, την πρότασή του,
και όρημα και ως ενήλικες το αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι θέμα να χαλάσω μία σχέση ή να τη φτιάξω. Είσαι εκεί, παρατηρείς, βλέπεις, γνωρίζεις και αποκτάς μία εμπειρία, μία σοφία και κάποια πράγματα τα οποία τα έχεις πάντοτε από εκεί και πέρα υπόψη σου. Και πέρα από το κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων, σε αμυγός πολιτικό επίπεδο, κυρία Καναβάκη, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ενεργός πολιτικά και αυτοδιοικητικά, αλλά και πολιτικά. Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν κρύψατε ποτέ και την πολιτική σας αφετηρία. Περιμένατε ενδεχομένως το κόμμα να σταθεί περισσότερο δίπλα σας ή και με ένα ξεκάθαρο χρήσμα ίσως περιμένατε να του δώσει αυτό? Κοιτάξτε, τα χρήσματα και οι στηρίξεις έχουν περάσει οι εποχές οι οποίες δινόταν και αν θέλετε και οι οποίες ζητούνταν. Από εκεί και πέρα βέβαια τα κόμματα ως πυλώνες της δημοκρατίας και ως εκφραστές, αν θέλετε, της πολιτικής, γιατί και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική. Προφανώς, και αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, μπορούν να τοποθετούνται. Ναι. Μπορούν να δείχνουν κάτι. Ναι. Είτε με έναν επίσημο τρόπο, είτε με έναν ανεπίσημο. Ναι. Στην δική μας περίπτωση και σε ό,τι μας αφορά, είχαμε καταθέσει και έχουμε, η πρότασή μας είναι μια ξεκάθαρα αυτοδιοικητική πρόταση, ανεξάρτητη, ελεύθερη, αυτόνομη, χωρίς ποτέ φυσικά ούτε οι επικεφαλής της, ούτε στελέχη που ανήκουν σε κόμματα και ήταν και είναι μέσα στο συνδυασμό μας, να κρύψουμε την ταυτότητά μας. Επίσης, σεβόμαστε, και εγώ προσωπικά, σεβόμαστε το χώρο που ανήκουμε. Σέβομαι το χώρο που ανήκω, σέβομαι και το κόμμα που ανήκω. Έχω αγωνιστεί για το κόμμα μου, έχω προσφέρει στο κόμμα μου και έχω τη συνείδησή μου ήσυχη απέναντι στο κόμμα μου. Δεν έκανα τίποτα ερήμην, δεν έκανα τίποτα επειδή ξαφνικά ξύπνησα και κάτι ονειρεύτηκα ή κάτι ήθελα. Δεν σήκωσα κανένα μπαϊράκι, δεν κινήθηκα αυθαιρέτως, εντίμως, αξιοπρεπώς, πολιτικά συνεπής και έντιμη, κατέθεσα και καταθέσαμε όλοι μαζί την αυτοδιοικητική μας πρόταση για το Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κάποιος τι έγινε και με τις ευλογίες του ΠΑΣΟΚ και ας μην έδωσε άμεση στήριξη. Το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε κάποια επίσημη στήριξη στο Δήμο Ηρακλείου. Επομένως αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα το οποίο καταγράφηκε στο συνδυασμό το δικό μας ήταν ένα αποτέλεσμα καρπός της προσπάθειας της δικής μας, της προσπάθειας της παράταξης, της προσπάθειας αυτού του συνδυασμού που γεννήθηκε από τις υγιείς, από τις δημιουργικές, από τις δραστήριες δυνάμεις της πόλης. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη για αυτό το συνδυασμό. Διότι είναι ένας συνδυασμός που γεννήθηκε και ξεκίνησε να περπατάει και να αγωνίζεται όλα αυτά σε ένα πολύ λίγο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό που έχει συμβεί στη δική μας περίπτωση είναι κάτι που δεν ξέρω αν συμβαίνει συχνά και είναι κάτι που δεν ξέρω και σε πόσους δήμους έχει συμβεί και έχει φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς ξεκινήσαμε γιατί πιστεύαμε κάπου. Πιστεύαμε ότι έχουμε μία συγκεκριμένη πρόταση για το Δήμο. Πιστεύαμε ότι καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις, σεβαστές μεν, δεν μας εκφράζει δε. Και πιστεύουμε και συναισθανθήκαμε ότι είχαμε χρέος και καθήκον να έχουμε μία πρόταση για την πόλη. Το κάναμε. Μαζί μας εμπνεύστηκαν και συμπορεύτηκαν νέοι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες της πόλης, οι οποίοι είχαν μόνο αγάπη για το Ηράκλειο και ήθελαν να δουλέψουν γι' αυτό. Δεν είχαμε πίσω μας, ούτε πλάι μας, ούτε μπροστά μας, καμία στήριξη. Ούτε επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε μηχανισμούς κομματικούς, πολιτικούς, δημοτικούς, τίποτα. Επομένως ήταν μια προσπάθεια αμυγός, ξεκάθαρη, ανθρώπων που αγαπούσαν την πόλη. Όλο αυτό και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή
Ήταν ένας μήνας, ένας και κάτι. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Γιατί εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δικαιώθηκε ο κύριος Καλοκαιρινός που ήταν ο πρώτος που είχε ξεκινήσει και την προεκλογική κούρσα. Άρα... Νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς. Άρα εσείς θεωρείτε τώρα κάνοντας μια κριτική εκ των υστέρων ότι ίσως θα έπρεπε να έχετε ξεκινήσει να μπείτε στην προεκλογική κούρσα πιο νωρίς, λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή ο χρόνος μέτρησε σε αυτόν τον αγώνα. Ο δικός μας προφανώς δεν ήταν αρκετός. Και είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη ότι αν είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Και σίγουρα για μας θα ήταν πολύ καλύτερο. Διότι επειδή εγώ πάντοτε είμαι ειλικρινής, δεν κρύβω τα λόγια μου και τα λέω όπως είναι, θέλω να σας πω ότι το αποτέλεσμα, το τελικό, είναι μεν μία επιτυχία, αν θέλετε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους που τόση ώρα συζητάμε, όμως δεν μας ικανοποιεί. Όμως θεωρούμε ότι μπορούσαμε να πάμε σαφώς καλύτερα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η πόλωση, αν θέλετε, που υπήρξε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο άλλων, των δύο πρώτων. Το αισθανθήκατε κι εσείς αυτό, ότι βρεθήκατε διεκδικητών της Δημαρχίας. Και αυτό ήταν κάτι που σε εμάς λειτουργήσε προς τα κάτω. Και σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο χρόνος. Αυτό που καταγράφηκε, το ποσοστό που πήραμε, οι έδρες που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πραγματικά ένας άθλος. Ένας άθλος ο οποίος ξεκίνησε τον Αύγουστο, δημιουργήθηκε μέχρι 31 Αυγούστου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ψηφοδελτίων, και αναπτύχθηκε μέσα σε ένα μήνα. Χωρίς στηρίξεις, μόνοι μας, μόνο από τη δική μας αγάπη, την αγάπη των δικών μας ανθρώπων, την προσφορά την εθελοντική συμπολιτών μας, φτάσαμε στην κάλπη. Και θέλω να πω ότι ήμασταν από τους διεκδικητές που έφτασαν στο σκοπό τους. Διότι θα θυμάστε πολύ καλά... Δεν αναφέρεστε μάλλον στον κύριο Σαμάκη και στον κύριο Αλεξάκη. Αναφέρομαι ότι η ιστορία για το Δήμο Ηρακλείου ξεκίνησε με πολλούς διεκδικητές. Κάποιοι συνέχισαν, κάποιοι στην πορεία έκαναν μία άλλη επιλογή. Εμείς ήμασταν συνεπείς. Εμείς ξεκινήσαμε, είχαμε όπως σας είπα την πρότασή μας, την απευθύναμε δημόσια στους συμπολίτες μας, στις Ηρακλειώτισσες και στους Ηρακλειώτες, έντιμα, αξιοπρεπώς, και τη φτάσαμε μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και δεν σταματήσαμε εκεί, δεν είμαστε ένα πυροτέχνημα ή μία φωτοβολίδα που επειδή δεν βγήκαμε Δημοτική Αρχή ή εγώ δεν βγήκα Δήμαρχος, θα βάλουμε λουκέτο, θα φύγουμε και δεν έχουμε... δυναμικό παρόν δηλαδή από 1η-1η-24 στα Δημοτικά Συμβούλια, κυρία Καναβάκη. Και να προσθέσω και στην ερώτησή μου μία ακόμη παράμετρο. Αν σε αυτή τη δυναμική παρουσία, την οποία σκοπεύετε και αφήνετε να νοηθεί ότι θα δείξετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν και περιθώρια σύγκλησης, συνεννόησης με τη Δημοτική Αρχή? Είμαι ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Είμαι ένας άνθρωπος που υπηρέτησα το Δήμο Ηρακλείου σχεδόν 10 χρόνια. Και τον έχω αγαπήσει. Και είμαι και ένας άνθρωπος που, αν ανατρέξετε σε δημόσιες δηλώσεις μου, είτε γραπτές είτε προφορικές, έχω πει, δεν το λέω τώρα, δεν το λέω τώρα μετεκλογικά, τώρα που δεν έχω εκλεγεί Δήμαρχος Ηρακλείου. Έχω πει ότι η ύψιστη τιμή για έναν Ηρακλειώτη, για κάποιον που θέτει τον εαυτό του στις εκλογές, είναι να εκλεγεί αιρετός δημοτικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της πόλης του. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύω. Και είναι κάτι που το υπηρέτησα και με συνέπεια, ελάχιστες, μία, δύο, δεν θυμάμαι παραπάνω, να είναι οι φορές που σε αυτά τα 10 χρόνια έχω απουσιάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εμείς σεβόμαστε καταρχήν το εκλογικό αποτέλεσμα και συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες και προφανώς τους νικητές, τον κύριο Καλοκαιρινό, και του εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο που θα αναλάβει από 1η-1η, το οποίο, όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Διότι ο Δήμος και η αυτοδιοίκηση είναι η πόρτα που χτυπάει ο πολίτης για το οτιδήποτε σου συμβεί. Αυτό το «τα παράπονά σου στο Δήμαρχο» είναι αλήθεια. Δεν είναι απλή ιστορία το να είσαι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Σε μία πρόσκληση ενδεχόμενη του κυρίου Καλοκαιρινού για συνεργασία, προγραμματική, σε επίπεδο προσώπων, σε μία συνεργασία
μια συζήτηση για συνεργασία. Είστε ανοιχτοί. Θα σας πω και θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής. Έχω ζήσει λοιπόν 10 χρόνια συμπολίτευσης και 10 χρόνια άσκησης της διοίκησης του Δήμου ως αντιδήμαρχος όλα τα χρόνια. Δεν σταμάτησα λεπτό να έχω θέσεις ευθύνης στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Έχω ζήσει αντιπολίτευση. Έχω ζήσει δηλαδή την αντιπολίτευση ως από τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Και πιστέψτε με, ήταν μια αντιπολίτευση που δεν ήταν πάντοτε η αντιπολίτευση που όφιλε να είναι. Διότι όλοι μέσα σε ένα όργανο έχουν το ρόλο τους, ο οποίος είναι τιμητικός για όλους. Όταν η αντιπολίτευση γίνεται για να γίνεται, είναι λαϊκίστικη, είναι μικροπολιτική, είναι άγονη, είναι στοχευμένη για να πάει πίσω η πόλη, διότι ζήσαμε και τέτοια αντιπολίτευση, ειδικά σε αυτή τη θητεία, τη θητεία της απλής αναλογικής. Πάντως, η λοιπόν, αντιπολίτευση αυτή τη θητεία, κυρία Καναβάκη, εξαπέλυε και πειρά κατά της Δημοτικής Αρχής απερχόμενης ότι είχε κλειστές τις πόρτες και τα αυτιά της δεν υπήρχε διάθεση συνεργασίας. Αυτό δεν ισχύει. Οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές και της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου και νομίζω ότι κυβερνήθηκε, αν θέλετε, ο Δήμος σε αυτές τις δύο θητείες με ιδιαίτερες δημοκρατικές διαδικασίες. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι και εγώ και εμείς ως παράταξη σεβόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα και σεβόμαστε και θα υπηρετήσουμε με συνέπεια, το είπα αμέσως τη βραδιά των εκλογών και δημόσια, θα υπηρετήσουμε με συνέπεια το ρόλο μας. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και θα έχουμε μια υπεύθυνη, σοβαρή φωνή αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα καλώς κείμενα θα τα επαινούμε και θα τα στηρίζουμε. Τα κακώς κείμενα θα τα κρίνουμε και θα προτείνουμε λύσεις. Γνωρίζουμε το Δήμο, γνωρίζουμε τις καταστάσεις, τις διαδικασίες και θεωρώ ότι όταν είσαι καλοπροαίρετος και όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, διότι εμείς αγαπάμε το Δήμο Ηρακλείου, τον έχουμε πονέσει, τον έχουμε αγαπήσει, είμαστε εδώ λοιπόν για να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ για να αντιπολιτευτούμε για το φαίνεστε, ή για να δημιουργήσουμε εμπόδια. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο πώς το βλέπετε? Διότι έχουμε ουσιαστικά τρεις νέες παρατάξεις. Είναι και πολύ νέο βέβαια. Ναι, είναι τρεις νέες παρατάξεις. Αλλά τα ίδια. Τα πρόσωπα υπάρχουν και νέα και παλιά. Αλλά ξέρετε να κάνετε κάποιον και αντιπολίτευση πρόσωπα που μέχρι πρότινος είχατε συμπορευτεί. Καταρχήν, στη συμπολίτευση θα έχουμε πρόσωπα τα οποία μέχρι πρότινος ήταν απέναντι. Ισχύουν και τα δύο. Ισχύουν και τα δύο. Και σε ό,τι με αφορά, θα είμαι αυτή τη φορά σε μία άλλη θέση. Ξαναλέω ότι εμείς έχουμε σκοπό να τιμήσουμε τους Ηρακλειώτες που εμπιστεύτηκαν την πρότασή μας, που μας τίμησαν με την ψήφο τους και να ασκήσουμε από το ρόλο που θα έχουμε μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο με ήθος, με εντιμότητα και πάντοτε με φωνή αγάπης για το Ηράκλειο αυτό που πρέπει. Θεωρώ δεδομένο ότι και έτσι πρέπει, αλλά αυτό θα το δείξει η διαδρομή, θα το δείξει η πορεία, ότι όσοι συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ορκιστούμε την 1η του Γενάρη στη νέα θητεία ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα ορκιστούμε και θα υπηρετήσουμε και θα τηρήσουμε τον όρκο μας για το καλό της πόλης. Εμείς τουλάχιστον αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε. Κυρία Καναβάκη, επειδή πολλής λόγος έγινε και προεκλογικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιο το οποίο είχατε εσείς των οικονομικών και κατά πόσο έγινε ορθή ή όχι διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, τι θα παραλάβει η Νέα Δημοτική και τι όχι. Και μάλιστα ανέβηκαν ιδιαίτερα και οι τόνοι με αφορμή και την αναφορά του κυρίου Καραμαλάκη στην προεκλογική του συγκέντρωση, ότι εφόσον εκλεγόταν στον Δημαρχιακό Θόκο θα ζητούσε και διαχειριστικό έλεγχο και οικονομικό έλεγχο. Η δικιά σας η θέση σε αυτό ποιο είναι, γιατί σας ασκήθηκε κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου. Τελικώς ισχύει αυτό που λέει μία πλευρά, ότι ίσως και να αναλάβουμε ένα Δήμο το οποίο οικονομικά καταραίει, ή θα αναλάβουν ένα Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του και μπορεί να πάει παραπέρα? Θα αναλάβουν ένα Δήμο ο οποίος είναι ένας Δήμος που βγήκε όρθιος μέσα από μία μεγάλη κρίση. Υπήρξε αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών τη δεύτερη θητεία, από το 2019 και μετά, και έχω πει και δημόσια και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει καταγεγραμμένο, διότι όσα λέμε καταγράφονται και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ότι κανείς πιθανότατα να μην ήθελε να είναι στη θέση της Μαρίας της Καναβάκη σε αυτή τη θητεία. Κλήθηκα
να διαχειριστώ τα οικονομικά και τα διοικητικά του Δήμου Ηρακλείου σε μία περίοδο πρωτοφανή. Σε μία περίοδο που δεν είχαμε σκεφτεί ούτε στα όνειρά μας. Πανδημία, COVID, παύση πληρωμών, παύση των πάντων, ενεργειακή κρίση, υγειονομική κρίση, οικονομική κρίση, πόλεμος, ανατιμήσεις, πληθωρισμός, μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών. Αν όλα αυτά τα γεγονότα της παγκόσμιας κοινότητας δεν άγγιζαν το Δήμο Ηρακλείου στην Κρήτη, κάτω νότια εκεί, όποιος το λέει αυτό, νομίζω ότι ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Προφανώς και δεν μείναμε ανεπηρέαστοι από όλα αυτά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος κρατήθηκε όρθιος. Δεν έχει ένα ταμείο ανεξάντλητο ή απεριόριστο. Θέλει να γίνεται, πρέπει να γίνεται μια προσεκτική χρήση του ταμείου του. Ουδέποτε πτώχευσε, ουδέποτε χρεοκόπησε, ουδέποτε εκποίησε κάποιο περιουσιακό του στοιχείο ή δανείστηκε. Υπήρξε μια πολιτική σκοπιμότητα απέναντί μου και απέναντι στη Δημοτική Αρχή, όταν ένα υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο λειτουργούσε ως προειδοποιητικό προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες κατά την έναρξη εκτέλεση του προϋπολογισμού της οικονομικής υπηρεσίας, δηλαδή. Βεβαίως. Και μια ατυχής, αν θέλετε, έκφραση ενός υπαλλήλου που γράφτηκε, από εκεί δημιουργήθηκε ένα τεράστιο σύριαλ ότι ο Δήμος καταραίει, ο Δήμος χρεοκοπεί, ο Δήμος πτωχεύει. Αυτή η λάσπη, διότι πρόκειται από ένα σημείο και μετά περί λάσπης, προς το πρόσωπό μου, πρέπει να σταματήσει. Το έχω πει και πριν τις εκλογές, ως αντιδήμαρχος οικονομικών, το έχω πει και μετά που παραιτήθηκα για να διεκδικήσω το Δήμο Ηρακλείου και το λέω και τώρα. Υπηρέτησα το Δήμο Ηρακλείου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία περίοδο που, πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ δύσκολη για την αυτοδιοίκηση. Και ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του, εκτελεί ένα τεράστιο έργο τεχνικών κυρίως έργων, χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους, mm-hmm. από το δικό του ταμείο, και φυσικά δεν χρειάζονται, και νομίζω ότι απαντήθηκε αυτό από το Δήμαρχο, δεν χρειαζόμαστε ούτε ελεγκτές, ούτε διαχειριστές, και η παράδοση παραλαβή θα γίνει όπως γίνεται κάθε φορά μέσω των υπηρεσιών στις επόμενους. Κυρία Καναβάκη, αυτό το περίφημο έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας, γύρω από το οποίο σχολιάσαμε τώρα και σηκώθηκε μεγάλος δώρος, μήπως τελικά είχε και ένα χαρακτήρα προειδοποιητικό προς τις αντιδημαρχίες να σταματήσουν να ανταγωνίζονται για το ποιος θα εγγράψει κονδύλια κωδικού στα δικά του έργα και τις προμήθειες. Νομίζω ότι έτσι το αντιλήθηκαν οι περισσότεροι. Νομίζω. Γιατί σας είπα πριν και το ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ειλικρινής και που τα λόγια μου δεν τα κρύβω. Επειδή ήταν πολύ δύσκολη η διαχείριση του χαρτοφυλάκιου των οικονομικών και όχι μόνο, και των διοικητικών, διότι η συγκεκριμένη θητεία χαρακτηρίστηκε mm-hmm. από τη μεγαλύτερη αιμορραγία σε προσωπικό στο Δήμο Ηρακλείου που έχει συμβεί ποτέ. Λόγω της κινητικότητας έφυγαν πάρα πολλά στελέχη και ο Δήμος έχει χάσει προσωπικό, που είναι ένα από τα βασικά του προβλήματα και το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά, ειδικά σε κάποιες υπηρεσίες, αυτή τη θητεία. Λοιπόν, επειδή ακριβώς κάποιος έπρεπε να φυλάει τα μπόσικα, επειδή ακριβώς κάποιος έπρεπε να αναλάβει τον άχαρο ρόλο, τον μη ευχάριστο ρόλο, να συγκρατεί mm-hmm. τους κωδικούς, να συγκρατεί τον προϋπολογισμό και να προσέχει αν αυτός εκτελείται πιστά και σωστά. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω... Εμένα με καλύψατε, αντιληφθήκαμε όλοι ότι υπήρξε... Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω... ότι η οικονομική υπηρεσία, ως όφιλε, έκανε ένα ενημερωτικό εσωτερικό έγγραφο προς τις υπόλοιπες διευθύνσεις, το οποίο ως για μαγείας την άλλη μέρα κυκλοφόρησε σε μέσα ενημέρωσης. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε, νομίζω και ο κοινός νους, ότι είχε πολιτική σκοπιμότητα. Τι φαντάζεστε για την επόμενη πενταετία για το Δήμο Ηρακλείου, κυρία Καναβάκη, τουλάχιστον τι ελπίζετε, να διορθώσω την ερώτησή μου. Εγώ ελπίζω και εύχομαι οτιδήποτε καλό για την πόλη μου. Εγώ ελπίζω και εύχομαι οτιδήποτε πάει το Δήμο μπροστά. Είναι μία περίοδος κρίσιμη. Είναι μία περίοδος που δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να διαχειριστούν. Είμαστε
σε μία περίοδο που η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση δεν θα έρθουν, έχουν έρθει. Και ο Δήμος μας θα πρέπει να γίνει ανθεκτικός. Mm-hmm. Ο Δήμος μας θα πρέπει να γίνει ασφαλής. Επίσης, ο Δήμος μας θα πρέπει να παραμείνει αλληλέγγυος, γιατί είναι αλληλέγγυος. Γνωρίζω πολύ καλά, έχοντας θητεύσει και στα κοινωνικά. Ο Δήμος μας, λοιπόν, πρέπει να παραμείνει αλληλέγγυος. Ο Δήμος μας πρέπει να γίνει πιο φιλικός. Πρέπει να γίνει ψηφιακός. Πρέπει να κάνει βήματα προόδου και να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε, οποιοδήποτε εργαλείο, χρηματοδοτικό κυρίως, προς αξιοποίηση. Ο Δήμος μας έχει πολλές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή να πετύχει και να αξιοποιήσει σε επίπεδο εξωστρέφειας. Πρέπει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ήταν κάτι που έλεγα και προεκλογικά. Και όλα αυτά είναι μπροστά μας. Εύχομαι και το εννοώ, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι ένας άνθρωπος του Δήμου και είμαι και ηρακλειώτισσα. Και θέλω το καλό για την πόλη μου. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής και από την πλευρά μας θα είμαστε πάντοτε σε θέση οπουδήποτε χρειαστεί να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε όταν αυτό πρόκειται για την πρόοδο της πόλης και για το καλό του Δήμου Ηρακλείου. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καναβάκη, για αυτή τη συζήτηση και για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.